Κύριοι συνάδελφοι, για να τελειώσω, να μην ξαναπαρώ. Θέλετε κάτι, κύριε? Να διαβάσω τους σκοπούς και, τα μέλη. Δεν ξέρω αν έχετε δει, εγώ έφερα την κατάσταση με τους καθηγητές που έχουν δηλώσει. Αν έχετε επιλέξει κάποιον που νομίζετε ότι είναι γνωστό, να το πείτε. Για τους σκοπούς του κέντρου, πράγματι αξίζει τον κόπο, διότι γίνονται πλέον συγκεκριμένοι οι σκοποί που θα επιδιώκονται. Επειδή πράγματι, κύριοι συνάδελφοι, είναι από τα σημαντικότερα θέματα που συζητούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούν τον πολιτισμό. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το είπε προηγουμένως και ο κύριος Αργυτάκος, ότι ο πολιτισμός στην περιοχή μας, στον τόπο μας, είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δίνει τη δυνατότητα πραγματικά και πρέπει προς τα εκεί να προσανατολιστούμε, να βγει η περιοχή, η Σπάρτη και γενικά ο Μιστράς, γιατί τώρα σε λίγο θα είμαστε ενιαίος Δήμος, να βγει από αυτήν την. Εντάξει, εσείς δεν θέλετε, αλλά θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καλλικράτη. Να γίνει ενιαίος. Λοιπόν, όλοι γνωρίζετε, για να έρθουμε στους σκοπούς και να σας διαβάσω και τα ονόματα, κυρίως για να αναφερθούμε και στην Ακαδημία, γνωρίζετε ότι η UNESCO είναι το σημαντικό εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό του ΟΗΕ. Είναι το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και πολιτιστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Το λέει εξάλλου και τα αρχικά του ονόματος. Στόχος του οργανισμού είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης μέσα από την επικοινωνία των λαών δια της εκπαίδευσης των φυσικών και κοινωνικών επιστημών και του πολιτισμού. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Αργυτάκος, για να έρθουμε τώρα στο κέντρο και στην Ακαδημία και να διαβάσουμε τους σκοπούς, υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη εθνικές επιτροπές. Όπως εδώ η Εθνική μας Επιτροπή, αυτή που έχει άμεση σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι πρόεδρος η κυρία Τζιτζικώστα. Και αυτά αποτελούν τις συνδέσμους υποβοήθησης μεταξύ των χωρών μελών. Για την ενίσχυση λοιπόν των σκοπών της συνεργασίας δημιουργούνται αυτά τα κέντρα και οι όμιλοι της UNESCO σε κάθε χώρα όπου συνεργάζονται με την Εθνική Επιτροπή και χωρίζουν τα αντικείμενα γιατί είναι πολύπλευρα, που έχουν ως βασικές λειτουργίες να λειτουργούν σαν εργαστήριο ιδεών, φορέα συλλογής και διανομής πληροφοριών, διαμορφωτής προτύπων, καταλήτης για τη διεθνή συνεργασία. Στην ουσία δηλαδή, ο βασικός στόχος όλων αυτών των κέντρων και των ακαδημιών είναι η ανάπτυξη του πολιτισμού, η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της διάδοσης εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των επιστημών. Η UNESCO λοιπόν έχει εξηφάνει ένα πολύτιμο μοσαϊκό σχέσεων συνεργασίας με σειρά από οργανώσεις στους τομείς της αρμοδιότητάς του, το οποίο του επιτρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών για την επίτευξη των στόχων. Τέτοιο ακριβώς, μέσα σε αυτό το πολύτιμο μοσαϊκό σχέσεων, είναι το Διαπολιτισμικό Ευρωμεσογειακό Κέντρο, που αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και σε επιστημονικό κυρίως επίπεδο η Ευρωμεσογειακή Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν δούμε στους σκοπούς του κέντρου, σχεδόν είναι όλα όσα αφορούν τον πολιτισμό, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, τον αθλητισμό, την νεολαία. Σκοπή του κέντρου είναι η προώθηση και προαγωγή με κάθε μέσο της παγκόσμιας επιστημονικής διαπολιτισμικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην επιστήμη, στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στον αθλητισμό, στον πλουραλιστικό πολιτισμό και την ενημέρωση. Η προώθηση της έκφρασης του πλουραλισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στα δίκτυα παγκόσμιας ενημέρωσης. Η ανάπτυξη δράσεων που στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην πληροφορία και στις τεχνολογίες πληροφορικής, όπως η δημιουργία ανάλογων εκπαιδευτικών εστιών με ιδιαίτερη έμφαση στο διαχρονικό διαπολιτισμικό πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις επιστήμες. Η προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας των λαών, παράλληλα με την ενθάρρυνση και εφαρμογή μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων του επιστημονικού και διαπολιτιστικού διαλόγου και της συνεργασίας, καθώς και η ενίσχυση πρωτοβουλειών που στοχεύουν στη διάσωση, διατήρηση και προστασία τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άλλης. Η βελτίωση και προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων, η προώθηση του πειραματισμού και του διαλόγου σε επιστήμες στην εκπαιδευτική, επιμορφωτική και πολιτιστική πολιτική, η προώθηση δημιουργίας εστιών προαγωγής, συνεργασίας και ανάπτυξης στον τομέα του πολιτισμού και των επιστημών, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης, δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων, πολυπολιτισμικών, αθλητικών κέντρων κλπ.
Η προώθηση ηθικών αρχών και αξιών που διέπουν την πολιτιστική, επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Εντατικές προσπάθειες βελτίωσης της ασφαλούς διαβίωσης των λαών μέσω της καλλιέργειας ειρηνικών δράσεων και καλύτερης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η ενδυνάμωση των επιστημονικών, τεχνικών και ανθρώπινων δεξιοτήτων, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι αναδυόμενες κοινωνίες της γνώσης. Η ενδυνάμωση των δεσμών πολιτισμού σε εκπαίδευση επιμόρφωση στη διεθνή κοινότητα και ενίσχυση συνεργασίες με μεσογειακές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι φροντίδες για την εξάλληψη πανανθρώπινης φτώχειας της πείνας που αποτελούν άλλη μια έκφραση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς το πρόβλημα εντείνεται από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που τροφοδοτούν κύματα μετανάστευσης πλήττονται δραματικότατα πλήττοντας στις ασθενέστερες τάξεις, γυναίκες και παιδιά. Ειδικά για αυτές τις ευπαθείς κατηγορίες επιβάλλει τη χορήγηση κάθε είδους στήριξης, βοήθειας, προστασίας, πληροφοριών προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή τους και να ενταχθούν στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Προώθηση της εκπαίδευσης για όλους, προώθηση των δράσεων που στοχεύουν στην επίτευξη της πλήρους ισότητας των δύο φύλων και ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών, δράση για τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, πρωτοβουλίες για τη βελτίωση υγειονομικών συνθήκων για τις μητέρες, την εκπαίδευση, έρευνα, επιστημονική ενημέρωση, ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, καθώς και θεραπευτική αντιμετώπιση των κάθε μορφής προβλημάτων τους. Δράση για την πρόληψη κατά πολέμηση του καρκίνου, του AIDS και άλλων θανατηφόρων ασθενειών, την παροχή κάθε ηθικής και υλικής βοήθειας σε άτομα που ασθενούν. Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την αηφόρο ανάπτυξη, την χρήση και αξιοποίηση των υδάτων, την ενίσχυση ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών συνεργασιών με στόχο την πολυμορφική ανάπτυξη και πολιτισμική καλλιέργεια, πολλαπλές πολύμορφες ενέργειες για τη διάθεση και την αποτελεσματικότερη προστασία των παγκόσμιων μνημείων, ειδικότερα εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ενέργειες για την ανάδειξη και την προστασία πολλών άλλων διεθνών μνημείων που μονολότι είναι τεράστιες καλλιτεχνικής ή φυσικής αξίας δεν χαίρουν ακόμα διεθνούς προστασίας. Για να σας διαβάσω την λίστα, μερικά ονόματα δεν τα διαβάζω όλα, με αυτούς που συμμετέχουν στην Ακαδημία, που είναι μέλη της Ακαδημίας της Διευρωπαϊκής. Είναι ο προφέσορ Τζέραμι Ράμσταμ από την Αγγλία, είναι ο προφέσορ Ασίβεν Σίλαρντ από την Γαλλία, είναι ο Τόμας Ράτσφαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι του Πανεπιστημίου του νόμου, είναι το School of Law Director, είναι ο Σουίτσι Γιαβάτα από την Ιαπωνία, του Πανεπιστημίου του Τόκιο, είναι ο Προφέσορ Κερκαχασβίλη που είναι και πρόεδρος από την Γεωργία, της Ακαδημίας της Γεωργίας, είναι από Ρωσία, είναι πάρα πολύ πανεπιστημιακή, είναι μεγάλη λίστα, θα αναφερθώ μόνο στους Έλληνες, είναι ο Χρήστος Ζερεφός, είναι γνωστός, ο καθηγητής ο κύριος Ζερεφός, η Σούζη Μιχαηλίδη που είναι Ελληνίδα αλλά είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πανεπιστήμιο της Ιντιανάπολης, ο κύριος Πέντζας από το Πολυτεχνείο, η Παρασκευή Ευθυμίου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και βεβαίως ο κύριος Μάμαλης είναι πάλι και αυτός του Πολυτεχνείου. Είναι πάρα πολλοί, είναι διακεκριμένες προσωπικότητες όλες πανεπιστημιακές και το οργανόγραμμα της Ακαδημίας που αφορά Arts και Humanities είναι το κομμάτι του ανθρωπιστικού και των τεχνών και από την άλλη πλευρά είναι οι επιστήμες και οι τεχνικές επιστήμες. Αφορά τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, την ιστορία και την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία, την αρχιτεκτονική και την τέχνη και βέβαια οι θετικές επιστήμες, η φυσική, η χημεία, η βιολογία, αφορά τη δεύτερη πλευρά για τις επιστήμες. Οπότε κατανοείτε ότι πόσα μεταπτυχιακά και συνέδρια και δυνατότητες έτσι δίνει η Ακαδημία. Θέλετε κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε, να δώσουμε το λόγο πριν και στον Δήμαρχο Μιστρά. Ναι. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ξεκινώντας, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα το οποίο αναπτύχθηκε προηγουμένως, τόσο από τον κύριο Αργυρτάκο, όσο και από την κυρία Παπαποστόλου. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και να συγχαρούμε τον Σταύρο τον Αργυρτάκο για αυτή την πρωτοβουλία που είχε, διότι πιστεύω ότι το διαπολιτισμικό ευρωμεσογειακό κέντρο για την UNESCO με την απόφαση την οποία πήρε ώστε να μεταφερθεί, να έχει ως έδρα, καλύτερα να το πω έτσι,
τη Σπάρτη, το Μιστρά, την περιοχή μας, πιστεύω αυτό το πολιτιστικό δίπολο το οποίο εκφράζουν οι δύο αυτές περιοχές σε διαφορετικές βέβαια περιόδους, η Μεν Σπάρτη κατά την αρχαία περίοδο, ο Δε Μιστράς μετέπειτα κάτι.